Μόλις μία νίκη μακριά από την άνοδο του στην Γάμα Εθνική, βρίσκεται πλέον ο Μινόταυρος, ο οποίος στο μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής των Μπαράζανόδου επικράτησε με 2-1 τους Ζαρούς Μουρνιές και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανέβει στην παραπάνω κατηγορία. Η πρώτη φάση του παιχνίδι στο 4 με κεφαλιά του Σύρμου πέρασε έξω, ενώ ο Μινόταυρος από μία ακόμη στημένη μπάλα με τον Δημούση εδώ έχασε μια καλή στιγμή. Ο Ζαχαριουδάκης κατάφερε να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Ο Ζαρός στο πρώτο ημίχρονο είχε κάποιες καλές στιγμές. Εδώ με ένα σουτ έξω από την περιοχή, ελάχιστα εκατοστά πάνω από την εστία του Γκολέμι. Ενώ λίγο αργότερα στο 32, ανεπανάληπτη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με τον Κλαπάκη να μην μπορεί να κρεμάσει τον Γκολέμι. Μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ήρθε το γκολ για την ομάδα του Γιάννη Μαρκάκη με τον Περαθωράκη να πετυχαίνει ένα πανέμορφο τέρμα. Η μπάλα πήγε στο γάμα, εκεί που δεν μπορούσε να κάνει σε καμία περίπτωση τίποτα ο goalkeeper του Ζαρού. Εδώ πανηγυρισμός από τον σκόρερ. Θα δούμε ξανά. Έφερε την μπάλα στο καλό του πόδι, το δεξί, και έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του Ζαρού για το 1-0 στο 55. Ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος παίκτης, που είχε πανηγυρίσει έξαλλα το 1-0, διπλασίασε τα τέρματα του Μινοταύρου στο 60. Με κεφαλιά ο Περαθωράκης λοιπόν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Πήγε στον πάγκο να πανηγυρίσει φυσικά αυτό το πολύ καθοριστικό τέρμα εδώ με την κεφαλιά. Δεν αντέδρασε καλά ο Ζαχαριουδάκης και έτσι έγινε το 2-0. Ο Μινόταυρος είχε κάποιες ακόμη ευκαιρίες να κάνει το 3-0 και να δώσει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη του. Δεν τα κατάφερε όμως, ανταυτού το πλήρωσε εδώ στο 76. Ο Ζαρός είχε δοκάρει και βεβαίως ο Γκολέμις έκανε το σταυρό του με τον Κλαπάκη. Πολύ ωραίο, δυνατό σουτ, ευθύβολο. Στο 79, μια φάση που συζητήθηκε πολύ στις Μουρνιές, ο Ταγκουνάκης έσπρωξε την μπάλα στη γραμμή, όμως έδιωξε ο Διακουράκης. Δεν φαίνεται αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Και φτάνουμε στο 85, όταν ο Χαλκιαδάκης σκόραρε και μείωσε για τον Ζαρό σε 2-1 σε αυτήν εδώ τη φάση. Σκόραρε για τέταρτο διαδόχικο παιχνίδι στη διαδικασία των Μπαράζανόδου, επιθετικός του Ζαρού, με τους φιλοξενούμενους του 88 να χάνουν τεράστια ευκαιρία για να πάρουν το βαθμό από τις Μουρνιές. Δεν τα κατάφεραν. Τελικό αποτέλεσμα, Μινόταυρο Ζαρός 2-1. Με ένα πανέμορφο γκολ βέβαια που δεν πιάνεται στο, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, προηγήθηκε ο Μινόταυρος, ανέβηκε λίγο ψυχολογικά. Κάποιες στιγμές εμείς ρισκάραμε, βγάλαμε παραπάνω επιθετικούς, προσπαθήσαμε να κάνουμε τον γκολ. Σε άλλη μια φάση θα έλεγα που δεν μύριζε καθόλου γκολ, με μια κόντρα μέσα στην περιοχή, το 2-0 έδωσε φτερά στους παίκτες του Μινοταύρου, αλλά και πάλι εμείς δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβήκαμε ειδικά μετά το 65, προσπαθήσαμε να ανατρέψουμε το παιχνίδι, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η νίκη μας. Ξέραμε ότι με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, είτε με ισοπαλία είτε με ήττα, η ελπίδα μας μειώνονταν δραματικά. Αυτή τη στιγμή κρατάμε την τύχη στα χέρια μας, από τη στιγμή που χρειαζόμαστε ένα διπλό σε ένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια για να ανέβουμε κατηγορία. Θεωρώ ότι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, ο Ζαρός ήταν εκπληκτική ομάδα. Συγχαρητήρια στο Μινά και στην ομάδα του. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, πολύ διαβασμένοι, έξυπνα στημένοι. Έλεγχαν το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την τύχη να δημιουργήσουμε δύο ευκαιρίες αρχές του ημίχρονου να σκοράρουμε. Και από εκεί μπορούσαμε να καθαρίσουμε για το παιχνίδι με την ευκαιρία του Χρήστου να γίνει 3-0 και να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα και εύκολο, παρά το ότι ποτέ ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορεί να είναι εύκολο.